Νεκτάριε, καλημέρα. Έμαθα ότι θα ψήσετε 5.000 σουβλάκια σήμερα. Φήμες, απλά φήμες. Και εσύ φήμες. Όλο φήμες είναι. Φήμες. Εγώ έμαθα ότι θα ψήσετε 5.000 σουβλάκια γιατί ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ στο γήπεδο σήμερα. Μακάρι να είναι. Για να φύγουν και αυτά που έχουμε πάρει. Πέτρο, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της Καρδάμενας. Πληροφορίες λένε ότι θα παίξει σήμερα, λέει, με άλλο δελτίο να βοηθήσει την Καρδάμενα. Ψάχναμε ένα δελτίο, αλλά δεν βρήκαμε την κατάλληλη φωτογραφία. Πήγε τα τελευταία που βλέπεις και όμορφη είναι λίγο. Δεν είχαμε τόσο όμορφο παίχτη της Καρδάμενας και έτσι δεν μπορούσαμε να το κανονίσουμε αυτό. Κρίμα, λείπει και ο Κατσαρός. Το Κατσαρό έμοιαζε λίγο. Έμοιαζε λίγο, απλώς θέλαμε λίγο πιο σκούρο και τώρα ο ήλιος δεν βοηθάει. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει. Δυστυχώς, ρε Πέτρο. Να βάζει κανένα γκολ. Γιατί ναι, τελικά μπορεί να παίζει στόπερ, αλλά είσαι ο πρώτος κόρης της ομάδας, μου φαίνεται. Ναι, αυτό το φωνικό ένστικτο το είχα από μικρός. Αρχίζει και μου βγαίνει σιγά σιγά. Πρέπει να περάσουν 25 χρόνια. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε, όλα καλά. Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στο γήπεδο αυτή τη στιγμή της Καρδάμενας. Θέλουμε 5 λεπτά πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μαζί μας έχουμε τον coach της ομάδας και θα θέλαμε να κάνουμε μια ερώτηση. Coach, πώς αισθάνεστε που είναι τόσο γεμάτο το γήπεδο σήμερα? Από κόσμο, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, οι ώρες που παίζουμε είναι ακατάλληλες. Οπότε καταλαβαίνω και τον κόσμο που δεν μπορεί να έρθει σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια με έναν εκ των πρωτοπόρων του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι θα έρθουν κάποιοι να μας βοηθήσουν, γιατί τον κόσμο το χρειαζόμαστε. Καλός ή κακός, το χρειαζόμαστε είτε οικονομικά, είτε ηθικά, είτε τα πάντα. Δεν είναι ωραίο το θέμα. Αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω ότι το γήπεδο είναι γεμάτο πίσω. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος? Είναι γεμάτο με άδεια καθίσματα. Ο κόσμος δεν έχει έρθει ακόμη, η ώρα είναι 12. Σας είπα, τον καταλαβαίνω, είναι η ώρα περίεργη. Τον καταλαβαίνω απόλυτα, είναι η ώρα περίεργη. Μακάρι να γινόταν διαφορετικά. Ίσως η ΕΠΣ μπορεί να κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Να πούμε ότι είμαστε στην παρακάμερα του Γιάφκα Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά.